ήρθατε στην ξενιτιά. Αχ, παππού, σήμερα είναι η γιορτή μας. Τέτοια μέρα με έπαιρνες και πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία. Και μετά, εδώ στο σπίτι, είχαμε γλένει με όλους τους συγγενείς. Αυτή η μέρα ήταν η μέρα μας, παππού. Σε λίγο θα έρθουν από εδώ τα παιδιά. Όλοι θα έρθουν. Μόνο εσύ θα λείπεις. Μακάρι να σου να εδώ σήμερα, παππού. Να γιορτάζαμε μαζί. Χρόνια! Και το χρόνο, ξαδερφέ. Αυτή την καρέκλα, όπως και αυτή την βαλίτσα, δεν τα αγγίζουν αυτά. Έτσι λέει ο παπάς. Τι μας λες τώρα, αφού ο παππούς είναι στο Γκρις. Μακάρι να ήταν εδώ ο παππούς. Αχ, παππούλη, μόνο η καρέκλα σου είναι εδώ. Και η βαλίτσα σου. Περάσατε τις μπόρες και όλες τις κακές τις ώρες με μια βαλίτσα μοναχά ήρθατε στην ξενιτιά. Δάκρυα ρίξατε πολλά στην καινούρια σας. Ποιος είναι? Έλα, πατέρα, τι κάνεις? Χρόνια πολλά. Είναι εδώ όλα τα παιδιά. Σε σκεφτόμαστε τέτοια μέρα να είσαι μόνος σου. Τι? Ναι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Έλα, πάρε το σταύρο. Έλα, βρε παππούλη, τι μου γίνεσαι. Ευχαριστώ. Θα έρθω, παππού, θα έρθω και θα με πάρεις και στις τελειές να τις τριγύσουμε. Να δω πως φτιάχνουν το λάδι. Η μαμά έχει ακόμα από το λάδι που μας έστειλες. Αχ, η καημένη γιαγιά. Ήταν το όνειρό της να μας δει όλους πριν πεθάνει. Παππού, άκουσε τώρα. Αυτό που θα σου πω δεν είναι αστείο. Σου μιλώ σοβαρά. Αποφάσισα να έρθω να μείνω στην Ελλάδα. Να καθίσω για 5-6 μήνες μαζί σου εκεί στο χωριό. Μπορεί και περισσότερο. Φαντάσου, οι γονείς μας να μένουν εδώ και εμείς να γυρίζουμε στις ρίζες μας. Θα φέρω και τη βαλίτσα μαζί μου. Μια βαλίτσα γεμάτη αναμνήσεις. Να αράζουν στη γαλάζια αγκαλιά του Αιγαίου και της Ελλάδας. Και τις μπόρες και όλες τις κακές τις ώρες με μια βαλίτσα μοναχά ήρθατε στην ξενιτιά.